Μα είδε, φύγει στην εκκλησία το κακόμοιρο. Της ρομφαία της λύπης παρά
Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σου ενέγγιση μας εις πειράζον μόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ότε κατήρθες προς τον θάνατον, η ζωή αθάνατος, τότε τον άδεινε νεκρός διαστραφή της θεότητος, ότε δε και τους τεχνεώτας εκ των καταρθονίων ανέστησας πασέ δυνάμεις των εκ ουρανίων εκράμαζον. Σοδότα Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Oh,
Angelii, imnusin, enora.
Πασκάλιος Εγκύκλιος, αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη, Πάσχα ιερών ημίν σήμερον αναδέδειχτε, Πάσχα το πύλας ημίν του Παραδείσου ανοίξαν, Πάσχα πάντας αγιάζων πιστός. Πάσχα σημαίνει πέρασμα ιστορικό των Εβραίων από τη δουλεία της Αιγύπτου στη γη των θεϊκών απαγγελιών και υποσχέσεων, πέρασμα μυστικό του χριστιανού από το σκότο της Μεγάλης Παρασκευής στο φως της Αναστάσεως, από τον θρήνο του πάθους στη χαρά της νίκης, από το αδιέξοδο του τετέλεστε στην έκπληξη του ηγέρφιου και στην όδε, από το σεισμό του Σταυρού στο συγκλονισμό του τελού μνημείου, από τον φόβο του νεκρού εσταυρωμένου Χριστού στην έκσταση της θέας του αναστημένου Θεού, από την αγριότητα της ανθρωπινής εγκατάλειψης με χαρά και την ειρήνη της θεϊκής παρουσίας, από τη δύναμη της αμαρτίας στη συντριβή του διαβόλου, από την κυριαρχία του θανάτου που αποδεικνύει ο Σταυρός και ο Τάφος στη μεγάλη νίκη που μαρτυρεί το Άδειο Μνήμα. Η Ανάσταση του Κυρίου γκρεμίζει τις θύρες του Άδου και ανοίγει διάπλατα τις πύλες του Παραδείσου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα του αγιασμού σε όλους μας, Πάσχα πάντας αγιάζων Χριστούς. Γι' αυτό και η πίστη στον Αναστάντα Κύριο είναι η βαθύτερη ανάγκη και η ουσιαστικότερη επιλογή στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Πίστη όμως που να συνδυάζεται με την απαρχή άλλης βιωτής, καινούργιας ζωής, αιώνιας πρόβλησης. Η Εκκλησία μας είναι Εκκλησία της Αναστάσεως, Εκκλησία δηλαδή που τρέφεται από το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου και ζει με την προσδοκία και της δικής μας αιωνίου Αναστάσεως. Λέγει ο Κύριος, ο πιστεύω εις εμέ και αν αποθάνει ζήσετε και αν πεθάνει δεν τελειώνει, αλλά ζει και μεταβαίνει εκ του θανάτου στη ζωή. Ο θάνατος αποτελεί την απαρχή της αιώνιας ζωής. Σε άλλο πάλι σημείο τονίζει το θεϊκό στόμα του, ο πιστεύων εις εμέ, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συνήθατος ζώντος. Με άλλα λόγια, αυτός που πιστεύει στον Χριστό ως Αναστάντα και τον ομολογεί ως Θεό, αυτός και την αμαρτία νικά και τον θάνατο δεν φοβάται και μεταμορφώνεται ο ίδιος σε πηγή ζωής. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επένδυση από αυτήν της πίστεως στη θεότητα του Κυρίου και της ομολογίας της Αναστάσεώς Του. Γι' αυτό και δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία για κάποιον από το να μεταμορφώσει αυτή τη δυνατότητα της πίστεως σε αμφιβολία ή σε νεκρό γράμμα. Ο κίνδυνος, αγαπητοί μου αδελφοί, να πνιγούμε κάτω από τα άγρια κύματα των ορθολογιστών αμφιβολιών και να παρασυρθούμε από τους διελώδεις ανέμους της σύγχρονης κοσμικής αντίληψης ή ακόμη να μείνουμε αδιάφοροι κάτω από η χότητα των εορταστικών πανηγυρισμών του λεγόμενου ελληνικού Πάσχα είναι ορατός. Η χαρά που η Πασχαλιά και οι εορτασμοί προσφέρουν σβήνει μόλις σβήσουν οι λαμπάδες και λιώνει μόλις πάνε το αρνί, είναι έκτραστη σαν τα τσόφια από τα κόκκινα αυγά. Ξεχνιέται μόλις τελειώσουν οι αργίες. Αντίθετα, ο πνευματικός εορτασμός του Πάσχα που στηρίζεται πάνω στην ακρόνητη πίστη στην Ανάσταση του Κυρίου και επιβεβαιώνεται με την πραγματικά αναστημένη ζωή μας, είναι αιώνιος, δίχως τέλος, ανέσπερος, ούτε εξαρτείται, ούτε εξαρτεί. Επιτρέψτε μου λοιπόν με αφορμή αυτή την επικοινωνία μου μαζί σας να προτρέψω όλους σας αυτή τη νύχτα της Αναστάσεως
να μην εγκαταλείψουμε τον αναστημένο Χριστό στον λαό, να μείνουμε κοντά του όσο μπορεί ο καθένας, για να μπορέσουμε να πάρουμε μαζί με το Άγιο Φως και τον Χριστό το πραγματικό φως στα σπίτια μας, να το βάλουμε στην καθημερινή μας ζωή, να τον εγκαταστήσουμε στο κέντρο της ψυχής μας. Να είστε δε βέβαιοι ότι έτσι αυτός θα διαλύσει τη νύχτα και τη βαθιά τρύψη που ως λαός και κοινωνία περνάμε. Η Ανάσταση του Χριστού και μπορεί και θα φέρει το Πάσχα και στη δική μας ζωή. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και πολύ ευλογημένα, γεμάτα από τη χάρη του καινού τάφου, φωτισμένα από τη λάμψη του Αναστάντος, πραγματικά αναστημένα, και σας καλώ όλους ανεξαιρέτως, μαζί με όλους τους πιστούς, διαμέσου των αιώνων και τους διεσπαρμένους σε όλο τον κόσμο αδελφούς μας Ορθοδόξους, με όση δύναμη έχουμε μέσα μας, να αναφωνήσουμε Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος, με τα Πασχαλίων ευχών, ο πολλής της εν Χριστώ Αναστάντη αγάπης, ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Λαυριωτικής Νικόλο. Υπέρχου καταξίας είναι ημάς το κράσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον Θεόν ημών οικετεύσομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θεία, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πόση. Και το Πνεύματι σου. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Γενωμένου του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαλή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη η χώρα των αρώματα, ή να εσούρθε αντίπλωση των Ιησού, και δύο πρωί της μία Σαββάτων, έρχονται εκ το μνημείο αναδύνατος του Ηλίου και έλεγον προς εαυτόν, της από την κήτη μη των ρήτων εκκλησία του μνημείου και αναβρέψετε θεωρούντης ότι από την κήτη θεωρήτων την δάρ μεγάν πόδρα και εις εσκούρσε εις το μνημείο ήτον με ανήκτον καθήμενες δεξής περιορισμένος στον λίγε πτήκε εξαμβήθητα ο δε λέγει αυτές μη εξαμβήσε Ιησούς ζητείτε των Αζαρινών των Εσταυρωμένων, ηγέτσι ουκ έτσι νόδε, είδε ο τόπος όπου έστηκαν αυτόν, αλλά υπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και τον Πέτρο, ότι προάγει μας εις την Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεστε καθώς είπεν ημίν, και εξεθούσε ταχύ έφυγωνα του μνημείου. Είχε δε αυτός τρόμος και έκσταση και ουδενή ουδενή πόρ. Εφοβούν το
Κρήτος ανοίξει αυτόν και πηγαίνωσαν από προσώπου αυτόν. Τιμιστούνται εις αυτόν. Χριστός ανέστη εγκρέκον θανάτων ονάτων πατήρ σαν τέτοις πέτοις νύχτας ζωήν αρισάρενον επικαθάς εκλυπέτος αν αυτοί και δεν κυρός από προσώπους Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας και εκείς Πνεύματι, Ιησούς Χριστός.
Περιμένουμε, πρέπει να ρίξουμε λίγο κόσμο.
Περιπλανόμενο. Το κίνητο με άσπρο με ακροατίες πήρε και τις προβλήσεις. Έτσι κομπελιά στο άσπρο που πολεμάει. Και λοιπόν μου είπε ο παπάς, ο Κροάτης είχε ελληνικά. Ορθόδοξος, όχι καθολικός. Ορθόδοξος, αλλά Κροάτης, όχι Σέρβος Κροάτης. Σερβος Κροάτης, γιατί Σέρβος Κροάτης, Κροάτης. Αλλά ορθόδοξος. Εμείς οι Κροατοί είμαστε κράτος ή ξενικά. Έχει στην Ελλάδα, στην Ελλάδα. Γι' αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, εμείς οι Κροατοί δεν είμαστε σαν τους Βουλγάρους. Εμείς είμαστε κράτος. Και δεν θα έχω παππούς. Εμείς δεν τα δέχεται αυτά.
εμείς είμαστε σοβαρό κράτος, δεν κάνουμε τη μαλακή των Βουλγάρων. Δηλαδή, θα ρωτήσουμε τους Σέρβους, αν θέλουν οι Σέρβοι να αναρωτηθούν το ποσό. Ας έχουμε κάνει πόλεμο και τους πολέμους. Όχι σαν τους Βουλγάρους που πήγαν και κάψαν τους Σέρβους, σκάψαν τους Σέρβους με πετρέλαιο. Που η βουλγάρικη γλώσσα είναι κοντινή στη σερβική με ίδια αλφάβητα. Με ίδια αλφάβητα. Αλφάβητα με ίδια γραφή. Χριστίας την αγκίσω Θεή χώρος Αβακού σπίτω με θυμών και δειγνύτω αεσπόρων άγγελων διακρισίως λέγοντα σήμερον σωτηρία το κόσμο ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος. Δόξα τη Αγία, Αναστάσεις Λουτιερίαι, ας εν μένον τη ανοίξαν, την παρθενέχουσαν ιδίες, έφυνε Χριστός, ως πρώτος Θεαυλός προσηγόρευτε. Όμως Θεός Άγιεχος Κυρίλλος, το ημέρετερον Πάσχα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ως εμι άψι, ως ανώσω ευλογούμενος ημιν, Στέφανος Χριστός εκουσίως, υπερπάντων τέθητε Πάσχα των καθαρτηρίων. Και άφησε του τάφου ωραίος, δικαιοσύνη σημείνε λάμψεν ήλιος. Και δικαία είχε Ιησούς αιώνας ον αιώνων αμήν, ο Θεοπάτορ μεν τα ρίζω της κοιόδους κυβωτού, ύλατος και τόνων λαός δε. Συμπόλων εκβάσει, ορώντες εφανθόμεν εθέας, ότι ανέστη Χριστός ως παρτοδύναμος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Άνας μας ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπε εγκοτσέν ημίν την αιώνιον ζωή και μεγαέλεον. Και την κυρίου δεηθόμεν Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν.
Χριστόν οψόμεθα δικαιοσύν εις ηλίον, πάση ζωήν ανατέλλοντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την αμετρών σου εσπλαχνίαν, ητες του Άδου σειρές συνεχόμενοι δε δορκώτες, προς το φως υπήγοντο Χριστέ αγαλωμένο πόδι, Πάσχα προτούντες αιώνιον. Και την και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων να μην προσέχουμε λαμπάτι φόρη, το πρωίον τη Χριστό εκ του μνήματος ως νυμφίο και συνεορτώ τες φιλεόρ της τάξες η Πάσχα Θεού το σωτήριο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπε εδώ και νημήν την αιώνιον ζωή και μεγα έλεος. Έτσι και την ειρήνη Κυρία δεηθόμε, αμήν αυτούς όσον ενέχουν την διευθύνσον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Συνέτριψας μοχλούς αιωνίους, κατόχους πεπαιδημένων Χριστέ και τριήμερος, ως εκεί τους Ιωνάς εξανέστης του τάφου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, φυλάξες τα σήματα ζώα Χριστέ, εξηγέρθης του τάφου, πάντας Χριστής παρθένου μήνυ, μηνάμενος εν τον τόπο σου και ανέωσας ημίν παραδείσου τα σπήλα. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σώτερ μου το ζώντε και άθη των ιερίων, ως Θεός εαυτόν εκουσίως, προς αγαγόν το Πατρί συνανέστησας, παγγενή τον Αδάμ, Αναστάς εκ του τάφου. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας,
και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπε, εδώ και νημί την αιώνιον ζωή και μεγαέλεο. Σήμερο χώρις θεξάμενος χαίρεται και της εις Αποστόλης ειρήνη δωρούμενος, ότις πεσούσι παρέχον Ανάσταση. Ότις πεσούσι παρέχον Ανάσταση. Τον πρωινίου ήλιον, δίναν τα ποτέ εν τάφο προέφθασαν προς όρθρον, εξητούσε ως ημέραν μυροφόρη κόρε. Και προς αλλήλου λασεβόν, ο φίλε, δεύτε της αρώμας υπαλήψωμεν, σώμα ζωή φόρων και πεθαμένων, σάρκαν εις τόσαν των παραπεσόντα Αδάμ, κείμενον εν το μνήματι. Άγωμεν σπεύσομεν ως περιμάχη και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν τα μοίρα ως δώρα. Το μη εν σπαργάνης αλεσιδόνι εν ηλυμένο και κλάψομεν και κράξομεν. Ο δέσποτα εξεγέρθητη, ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση. Ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση. Μη Μάιος έχων ημέρας 31, η ημέρα έχει ώρας 14 και η νύξ ώρας 10, την πρώτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιερεμίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Ιερομάρτυρος Βατά του Πέρσου, τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, αυτήν την ζωή φόρων Ανάσταση εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Χριστός κατελθόν προσάβην πάλιν άδου μόνος, λαβών ανήλθε πολλά της νίκης σκύλα, αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγα ή Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άρνων κείδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πίστη προσκυνήσομεν του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον,
Υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς, θανάτου θάνατον πόλεσεν. Αναστάσει ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος. Αναστάσει ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος. Αναστάσει ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος. Του Πατρός και του Υιού
Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή κλητή και Αγία ημέρα, η μία των Σαββάτων η Βασιλής και Κυρία, εορτών εορτή και πανηγύρισες τη πανηγύρεων, εν ή ευλογούμεν Χριστόν εις τους αιώνας. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, δεύτε τον καιρό, εις αμπέλου γεννήματος της Θείας Ευφροσύνης, εν τη ευσημόη μέρα της Αιγέσεως, Βασιλείας δε Χριστού την ορίζομεν, υπνούντες αυτών, ως Θεόν εις τους αιώνας. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κυρίων, άρων κύκλο τους οφθαλμούς ουσίων και είδε, ιδού γαρικασίσι Θεοφενήσος φωστήρες, εκ δυσμών και βορά και θάλασσης και όσα τα τέκνα σου, εν σύ ευλογούντα Χριστόν εις τους αιώνας. Εν ίν και αΐ και εις τους αιώνας, των αιώνων να μην, Πάτερ πάντο κράτορ και λόγε και πνεύμα, τρισήν εν ιζωμένη, εν υποστάσε υπερουσία και υπερφέρ, εις ευεύοντης μεθά, και σε ευλογούμεν, εις πάντας τους αιώνας. Καινούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν των Κυρίων, αυτή η κλητή και Αγία ημέρα, η μία των Σαββάτων, η Βασιλής και Κυρία, εορτών εορτή και πανηγύρισες τη πανηγύρεων, εν ή ευλογούμεν Χριστόν εις τους αιώνας. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, άνα τον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή καλυσάμενο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Αναστάσω Ιησούς από το τάφο καθώς προείπεν, εδώ και νημήν την αιώνιον ζωή και μεγά έλεο. Και εις τους αιώνας.
Κύριος παρθόντα και τα φέντα έλεξαν μας τα άντα τριήμερον μεκτάρφου φωτίζου, φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ και γαλώσε Κυρίου έπισε ανεπίδες φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ τη γαρδόξα Κυρίου έτησε ανέδειλε χορεμένην και αγαλουσιών σίδε αγνήτερ που θεοτόκε εν τη έγερση του τόπου σου Χριστός πακένων Thank you.
Μαγνή Παρθένε χαίρε και πάλι νερόι χαίρε. Όσος ή ως ανέστη τριήμερος εκτάλφου φωτίζω, φωτίζω είναι Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίω, έπισε ανέτηλε, χορευενήν και αγαλουσιών, σίδε αγνή, τέρπου θεατό και εν τη εγέρση του τόπου. Και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αναστάσα Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, εδώ και νημήν είναι αιώνιον ζωή και μεγαέλεο. Δεσπίνησιμον Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή τιμών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγγύριε. Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών, και εσύ την δόξα αναπέμπωση. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα μαζί, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αν τον πάσχα μη σαν βασιλιά.
Χριστέ,
Πάσχα εν χαράς
αλλήλους περιπτυξόμεθα, ο Πασχαλήτρων λύπης και γαρεκτά φουσίμερων, ως περέκπας του εκλάμψας Χριστός, τα γίνεα χαράς έπλησε λέγον, κηρύξατε Αποστόλης. Oh,
ευσεβής και φιλόθεος, απολαβέτω της καλής τάχτης και φεδράς πανηγύρεως, ή της δούλος ευγνώμονης ελθέτω χαίρον εις την χαράν του Κυρίου αυτού. Ή της έκαμεν νηστεύων απολαβέτων ειν των δυνάριων. Ή της από της πρώτης ώρας ηργάσατο δεχέστο σήμερον το δίκαιον όφλημα. Ή της μετά την τρίτην ήλθεν ευχαρίστως εορτασάτου. Ή της μετά την έκτην έφτασε μηδέν αμφιβαλέτου και γάρου δεν ζημιούτε. Ή της υστέρησεν εις την ενάτην προσελθέτω μηδέν ενδιάζουν. Ή της εις μόνην έφτασε την ενδεκάτην μη φοβηθεί τη βραδύτητα. Φιλότιμος γάρ όνο δεσπότης δέχεται τον έσκατον καθάπερ και τον πρώτον. Αναπάβει τον της ενδεκάτης ως τον εργασάμενον από της πρώτης και τον ύστερον ελεεί και τον πρώτον θεραπεύει. Κακίνο δίδωση και τούτο χαρίζεται και τα έργα δέχεται και τη γνώμη να σπάζεται και την πράξη τιμά και την πρόθεση επαινεί. Ο κούνης έρθεται πάντε στη συγχαράν του Κυρίου ημών. Πρώτη και δεύτερη των μισθών απολάβεται. Πλούσιοι και πένιτες μεταλλήλων χορεύσατε. Εγκρατείς και ράθυμοι την ημέραν τιμήσατε. Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες εφράθητε σήμερον. Η τράπεζα γέμι τρυφήσατε πάντες. Ο μόσχος πολλής μη δεις εξέλθει ποινών. Πάντες απολαύσατε του συμποσίου της πίστεως. Πάντες απολαύσατε του πλούτου της Χριστότητος. Μη δεις τρινήτο παινίαν εφάνει γάρη κοινή βασιλεία. Μη δεις οδυρές το πτέσματα συγγνώμη γάρ εκ του τάφου ανέτειλε. Μη δεις φοβείς το θάνατον ηλευθέρωσε γάρ ημάς ο του σωτήρος θάνατος. Έσβεσεν αυτόν υπ' αυτού κατεχόμενος. Εσκύλευσε τον άδειν ο κατελθόνης τον άδειν. Επίκρανεν αυτόν γευσάμενον της αρκός αυτού και τούτο προλαβών εβόησεν Ισαΐας. Ο άδης φυσήν επικράνθη, συναντήσασι κάτω, επικράνθη, γάρ κατηργήθη, επικράνθη, και γάρεν επέλθη, επικράνθη, και γάρεν εκρώθη, επικράνθη, και γάρ καθυρέθη, επικράνθη, και γάρεν δεσμεύθη, έλαβε σώμα και Θεό περιέτυχεν, έλαβε γην και συνήκησεν ουρανό, έλαβεν όπερ έβλεπεν και πέπτοκεν όθεν ουκ έβλεπεν. Πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου άδει τον οίκος, ανέστη Χριστός, και εσύ καταβέβλησε, ανέστη Χριστός, και πεπτόκασι δαίμονες, ανέστη Χριστός, και χαίρουσιν άγγελοι, ανέστη Χριστός, και ζωή πολιτεύεται, ανέστη Χριστός, και νεκρός ουδείς επιμνήματος. Χριστός γάρε γερθείς εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετων. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν. Ή το στόματος σου καθάτε πλησώσε κλάμψα σαν χάρη στην οικουμένη εφώτησεν. Αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσε να πέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά στις λόγεις παιδεύων πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος την και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός αγαπητός.
Υπέρ πλεόντων αντιπαρούντων
αναψούντων και αγνώντων εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Λαϊθόμε. Υπέρ του Ριστίνα ημάς από πάσης πνεύσεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Λαϊθόμε. Αντιλαφούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Εις Παναγίας εφάντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Κύριε, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παραλλάξατε το Θεό πάσα υγιή, τες πρεσβείες της Θεοτόκου εσόντερ σώσον ημάς. Σάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσι αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Είπατε το Θεό σοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυναμιάς σου, ψεύσοντες οι εχθροί σου. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς. Πάσα η γη προσκυνησάτος άνση και ψαλάτος άνση, ψαλάτος αν το όνομα το όνοματί σου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τες πρεσβείες εις Θεοτόκου σώτες όσον ημάς. Φάνε το πρόσωπο αυτού επί μας και ελεήσε ημάς. Σώσον ημάς, Ιερέ Θεού, ο Αναστάσε εκ νεκρών, ψαλλοντάς, Αλληλούια. Κουλών εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσιν το σωτήριον σου. Σώσον ημάς, Ιερέ Θεού, ο Αναστάσε εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Εξομολογησάστος άνση λαϊ ο Θεός, εξομολογησάστος άνση λαϊ πάντες, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτως εν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ομολογενής Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρία σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου
και η Παρθένου Μαρίας απρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θανάτων πατήσας, Ιησόν της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι, σώσον ημάς. Oh.
χαρισάμενος. Προλαβούσε τον όρθρονε περί Μαρία και έβρουσε τον λίθον από κυρισμένα του μνήματος υπού ανεκτού αγγέλου τον εμφωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρότης ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα ενταφία σπάργανα δράμετε και το κόσμο κηρύξατε. Όσοι γέρθει ο Κύριος θανάτωσας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Hallelujah.
αγαλιασόμεθα και φρανθόμενεν αυτοί. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα. Τον μεν πρώτων λόγων επί σάμιν περί πάντων ο Θεόφιλε, ον ήρξατο Ιησούς ποιήντε και διδάσκην, άκρης ημέρας ενδυλάμενος της Αποστόλης δια Πνεύματος Αγίου, ους εξελέξατο ανελήφθη. Εις και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το πατήν, αυτόν εν πολλής τεκμηρής, διήμερον τεσσαράκοντα, οπτανόμενος αυτής και λέγοντα περί της βασιλείας του Θεού. Και συναλυζόμενος παρήγγειλεν αυτής υπό Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε, αλλά περιμένει την επαγγελία του Πατρός, ή νικούσατε μου. Ότι Ιωάννης μεν εβάπτισεν ύδατι, ημείς δε βαπτιστήσεστε εν Πνεύματι Αγίω, ου μετά πολλά στάφτας ημέρας. Ημένουν συνελθόντες επιρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε, εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνε στη βασιλεία το Ισραήλ. Είπε δε προς αυτούς, που χειμώνε στιγνώνε χρόνους ή καιρούς, ούσο πατηρέθεν το εν τη ιδία εξουσία, αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος επί μας, και έσεστε μη μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία. Ως χάτου της γης. Κυρίσεις το αναγνώσαντι και πάντι το ναό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο δεν, όν γέγονε, εν αυτό ζωή και η ζωή το φως των ανθρώπων, και το φως εν η σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτού κατέλαβε. Εγένετο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτόν Ιωάννης, ούτως είστε εις μαρτυρίαν, ή να μαρτυρήσει περί του φωτός, ή να πάντες πιστεύσωση δι' αυτού, ούκ είναι εκείνος το φως, αλλά ή να μαρτυρήσει περί του φωτός, ή το φως του αληθινόν φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Εν το κόσμο ειν και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκένων, εις τα ίδια είστε και ήδη αυτόν παρέλαβον. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκε αυτής εξουσίας έκνα Θεού γενέστε,
εις πιστεύουσις το όνομα αυτού, Υιού και ψεμάτος, ουδέκ θελήματος αρκός, ουδέκ θελήματος αγρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησα, και ο λόγος σαν σε γένετο και σκήνασε εν ημί, και θα θεασάμεθα τη δόξαν αυτού, δόξαν ον μοναγεντούς παραπατρός, λύνης κάητος και αληθείας, Ιωάννη μαρτυρή περί αυτού και έκραγε λέγον, ούτως εις κήπον, ο πίσω μου ερχόμενος, εύρος Θεέ μου γέγονε, ότι πρώτος μου είναι, και εκ του πληρώματος αυτού εμείς πάντες ενάβομεν, και χάριν αντί χάριτος, ότι ο νόμος για μας έωσε δόθη, η χάρις και η αλήθεια. Oh.
της προσώσει και αναπόση να ετοιμάσω Θεός και χωρίσω. Παράσχου Κύριε,
Κύριε. Χριστέ, ανώ τα τέλη της ζωής ημών, ανώ την ανεπέσκυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσκου, Κύριε. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, με αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραδόμηθο. Συ Κύριε. Δια των νυκτηριμών του μονογένου σου Υιού με το ευλογητό σκύμ, Συν το Παναγία και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπόσχε και το πνεύματι σου αγαπή. Κατελθόντα εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σαυρωθέντα τε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάρ τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και αδελθόντα εκ τους ουρανούς και καθιζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάρον ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, του του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί Κυριός υποσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το αλαλήσαν διά του Κρουφτών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Το μεν καλός, το μεν μεταφόβου πρόσκομεν, την Αγία να αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης, θυσίον εν έσεον. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Και μετά το Πνεύματος Του ανώσκομεν τας καρδίας. Ευχαριστήσομαι
Της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκλεξιών καθέντρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλι παρουσίαση. Ασά εκ των σών, σοι προσφέρομαι κατά πάντων και δια πάντων. Χάρισεν σε Κύριε σε ειρήνη, ζώνεν τη μονική αγάπη.
Thank you.
Ελπίζοντας επί σένα.
Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντα ρήμα τέλειον, άνω θενεστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιαν να πέμπομεν του Πατρί και το Υιόν και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
Thank you.
Θεία.